Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Το νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων που αυξάνει ακόμα περισσότερο την ένταση με την Ελλάδα δεν μένει αναπάντητο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια σκληρή ανακοίνωση με αφορμή τη νέα ανάφταξη που εξέδωσε Άγκυρα αργά το βράδυ του Σαββάτου 24 Δεκεμβρίου, παρατείνοντας τις έρευνες του Ρουσρέιτς και των συνοδευτικών του πλοίων έως τις 4 Φεβρουαρίου σε θαλάσσια περιοχή νότια της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου. Το Υπουργείο Εξωτερικών προαναγγέλει διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά και ενημερώνει ότι ο υπουργός Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους εταίρους για τις κινήσεις της Άγκυρας. Το αυπεκταίο σενάριο της ανεξέλεγκτης πορείας πανδημίας του κορονοϊού με 4.000 κρούσματα ημερησίως και δεκάδες θανάτους στο τέλος του χρόνου περιγράφεται στη τελευταία τεχνική έκθεση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Δημοσθένης Αριγιάννη, η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μοντέλο προσομοίωση δείχνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει η χώρα μας για να κόψει την εξάπλωση πανδημίας του κορονοϊού. Το θαρρυντικό, παρά τα μέχρι στιγμής αυξανόμενα κρούσματα, τα οποία μάλιστα χθες άγγιξαν τα χίλια, είναι ότι η αυστηρή εφαρμογή της καθολικής χρήσης μάσκας μπορεί να κρατήσει ημερήσια κρούσματα κάτω από 300. Οι αλλαγές για τις προσλήψεις στο δημόσιο αφορούν όλες τις ελληνικές οικογένειες και κυρίως τους νέους που θέλουν να εργαστούν στο κράτος, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Εκτίμηση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ότι το νομοσχέδιο μπορεί να είναι έτοιμο σε 10 ημέρες, ενώ σημείωσε ότι εκτός από τους εκπροσώπους κομμάτων, από τους οποίους έλαβε και συγκεκριμένες ιδέες και θετικές προτάσεις, θα έχει συναντήσεις και με προκατόχους του, όπως ο Αλέξης Παπαδόπουλος, τον οποίο θα συναντήσει την Τρίτη, αλλά και με άλλους φορείς. Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι θα γίνονται γραπτές πανελληνικές εξετάσεις κάθε χρόνο, ίσως και δύο φορές το χρόνο, εάν απαιτηθεί, με βάση τις θέσεις που πρέπει να καλυφθούν, ώστε οι υποψήφοι να διαγωνίζονται με γραπτή εξέταση για να αποδείξουν τις γνώσεις τους. Ενώ θα υπάρξουν με βάση την κυβερνητική πρόταση τεστ δεξιοτήτων και ψυχομετρικά τεστ για ορισμένες ειδικότητες, όπως π.χ. για φύλακες φυλακές. Μπορεί αυτή τη στιγμή στην Βουλή να εξελίσσεται συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Εκούρα, όμως από τη Δευτέρα, όπως δεσμεύτηκε, ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Start, θα καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια για τους λόγους που η Κέρκυρα αποκλείστηκε από την τροπολογία υγειονομικών κινήτρων που κατέθεσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των Ιωνίων Ίσων. Πάμε να δούμε τα όσα είπε ο Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ και τον Σπύρο Ζουνιάτη. Ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ και στον Σπύρο Ζουνιάτη, ανακοίνωσε πως την Δευτέρα θα καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους η Κέρκυρα πρέπει να ενταχθεί στην τροπολογία που κατέθεσαν οι άλλοι τρεις βουλευτές των Ιωνίων Ίσων της Νέας Δημοκρατίας για την ενίσχυση των δομών υγείας. Ο βουλευτής μάλιστα τόνισε πως ευνηδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε την ένταξη της Λευκάδας στην τροπολογία, καθώς η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από τους γαλάζιους βουλευτές της Κεφαλονιάς και της Ακίνθου λόγω των πληγών που άφησε όμως υγειακός κυκλώνας Ασιανός. Και εγώ ευνηδιάστηκα. Καταθέτω τη Δευτέρα ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους και η Κέρκυρα, εφόσον τα άλλα τρία νησιά έχουν ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς άγονης Α, να ενταχθεί και το νησί μας. Καταθέτω λοιπόν ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων και θα το προαναγγέλω σήμερα από το... Την έχω ήδη έτοιμη γραμμένη την ερώτηση, αλλά θα κατατεθεί λόγω του ότι η κατάσταση σήμερα, όπως ξέρετε, είναι ιδιάζουσα, ναι, λόγω της πρότασης Μομφής σταματάνε οι εργασίες της Βουλής για τρεις μέρες. Μάλιστα αύριο το απόγευμα εγώ θα μιλήσω στη Βουλή στο πλαίσιο της πρότασης Μομφής. Τη Δευτέρα λοιπόν που επαναλειτουργεί με τη συνήθη διαδικασία η Βουλή των Ελλήνων, καταθέτω ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κύριο Κικίλια, ουσιαστικά διαμαρτυρόμενος για ποιο λόγο τα Ιόνια νησιά δεν ενετάχθησαν στο ίδιο πλαίσιο. Ως μια ολότητα. Μάλιστα. Παναλαμβάνω ότι οι διαφορές δεν είναι μεγάλες μεταξύ άγονης. Ό,τι και αν είναι όμως, κύριε Βουλευτά, ό,τι και αν είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση και μόνον συμβολικά, κύριε Ζηνιάτη, θα έπρεπε, αφού μπήκανε τα τρία νησιά, να έμπαινε και το τέταρτο. Λοιπόν, είναι μια λάθος κίνηση αυτή. Και γι' αυτό καταθέτω τη Δευτέρα ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λειτουργία στη συναγωγή και κατάθεση στεφάνιση των μνημείων του Ολοκαυτώματος πραγματοποιήθηκαν χθες στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης του Ολοκαυτώματος που διοργανώνονται από τη Γερμανική Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας σε συνεργασία με το Δήμο Κέρκυρας και την Αζιλική Κοινότητα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Σήμερα Σάββατο είναι η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα που διοργανώνονται από τη Γερμανική Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας σε συνεργασία με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και την Ισραηλιτική Κοινότητα Κέρκυρας. Στις 10 το πρωί πραγματοποιήθηκε η λειτουργία συναγωγή όπου μάλιστα ακούστηκε και η επιμνημόσυνη δέηση «El Mal Rahami» στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συνέχεια, ακολούθησε κατάθεση Στεφάνου με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δημοκρατίας Μακεδονίας, τον πρόεδρο του Ελληνικού Συμβουλίου Ελλάδος, καθώς και θεσμικούς παράγοντες να δίνουν το παρόν. Ανάπαυσε τις ψυχές του και σπεύσε να χαρίζει σε αυτές την αιώνια ζωή, αναπαυμένες και μακάριες. Και αυτό ας είναι το θέλημά σου και είπατε αμέν. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι δεν ξεχνάμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μείνουν οι μνήμες ζωντανές, γιατί θα είναι η μόνη τιμή που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς που χάθηκαν. Και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να υπογραμμίσουμε ότι μόνο με μια ισχυρή δημοκρατία, με μια κοινωνία δίκαιη και με μια κοινωνία που δέχεται στους κόλπους της όλα τα μέλη της, ανεξάρτητα από θρησκεία, από το πολιτική τοποθέτηση και από οτιδήποτε άλλο, από χρώμα δέρματος κτλ. Θέλουμε να πούμε ότι ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός, η μυσαλλοδοξία πρέπει να εξαλειφθούν από τις κοινωνίες τις δικές μας. Έχουμε μεγάλη υποχρέωση να το κάνουμε αυτό και κυρίως υποχρέωση σε αυτούς που χάθηκαν. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που μας αφήνουν. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Αναλυτικά ενημερωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Σπύρο Ζηνιάτη. Καλώς απόγευμα.